διαβάσω μια αγγελία που ζητάτε υπαλλήλους. Αφήστε σε μένα το βιογραφικό σας και θα σας φωνάξουν σε λίγο για το interview. Η ταινία ουσιαστικά ήταν σαν να συνθέτω πολλά διαφορετικά πράγματα σε κάτι έτσι νέο. Γενικά μαζεύω στη ζωή μου διάφορα, όταν ακούω ατάκες, βλέπω μια σκηνούλα, έναν ενδιαφέρον χαρακτήρα κάπου, πραγματικό χαρακτήρα έτσι. Κρατάω σημειώσεις, έτσι έχω μια βάση δεδομένων από αρκετά πολλά πράγματα. Και όταν έρθει η ώρα του να γίνει κάτι, ξέρεις, αρχίζω απλά τη σύνθεση. Δηλαδή ουσιαστικά οι χαρακτήρες της ταινίας είναι όλοι υπαρκτοί. Τι έχεις κάνει εδώ, δεν βγάζω τίποτα. Έκανα ένα λάθος και δεν είχα μπλάνκο. 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 Είχε ένα στόχος, ξέροντας βέβαια ότι έχουμε κάποιους χαρακτήρες οι οποίοι υποπίπτουν σε σφάλματα μεγάλα, έτσι. Αυτό δηλαδή σε σχέση με τα σινεμά, ας πούμε, έτσι, πιο συνηθισμένο θα τους κατέτασε σε αρνητικούς χαρακτήρες, σε κακούς ήρωες. Το βασικότερο ήταν να μην έχει ουδετερότητα. Δηλαδή να έχουμε ναι με έναν άνθρωπο ο οποίος φάλουνε, αλλά να προσπαθούμε να του δείξουμε και από όλες τις πλευρές του. Συνέχεια χάβεις την ψυχραιμία σου. Πάντως αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Ειλικρινά. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι οι πράξεις τους να αιτιολογούνται με κάποιο τρόπο, άσχετα αν αυτές είναι λάθος. Και κυρίως να μην είναι επιτηδευμένοι, να είναι όσο είναι πιο φυσική, οικοί. Νομίζω ότι το βασικό όχημα αυτής της ταινίας είναι η οικειότητα που αναπτύσσει η ταινία, οι χαρακτήρες της ταινίας με το θεατή. Και για μένα και ο μοναδικός τρόπος κάποιος να ζήσει μια ταινία, δηλαδή να νιώσει τους χαρακτήρες πολύ κοντά του. Συστηρία, παρακαλώ. Συστηρία. Για να μπουν χαρακτήρες αυτού του τύπου πρέπει να είσαι λίγο ανοιχτός στο θέμα της πρόζας. Δηλαδή στην πρόβα πρέπει να δούμε πραγματικά τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Και αυτή ήταν μια διαδικασία που όλοι οι ηθοποιοί ήταν πολύ δημιουργικοί. Οι ιστορίες εξελίσσονται σε φυσικές διαδρομές και αποστάσεις. Δηλαδή, το πού είναι το σπίτι των παιδιών, το πού είναι το σπίτι του ελεγκτή, πού δουλεύει ο καθένας, ποιες διαδρομές κάνουν, είναι χαραγμένες κανονικά πάνω σε ένα χάρτη, ώστε να μπορούσαν φυσικά να εξελιχθούν σε αυτούς τους χώρους. Φυσικά, μιλάμε για μια πόλη στην οποία επικρατεί μοναξιά, απόγνωση, απειλή, δηλαδή είναι πολύ αρκετά απειλητική. Και εννοείται ότι αυτή η χώρα ήταν ιδανική για να μας βγάλουν αυτή την αίσθηση. Όπως επίσης ιδανικό ήταν σε αυτή την κατεύθυνση και η χρησιμοποίηση του ασπρόμαυρου, ιδίως αυτού του σκληρού ασπρόμαυρου, το κοντράστ, το έντονο. Έτσι, σαν να δώσουμε βάση σε σχήματα, επιφάνειες. Ήταν μια πολύ λίγο γεωμετρικών όγκων, έτσι, απειλητικών γεωμετρικών όγκων.